Λοιπόν, σήμερα έχουμε για unboxing τον αποχυμωτή αργής σύνθλιψης της Kenwood. Το 400 είναι το μοντέλο. Πάμε να τον ανοίξουμε να δούμε. Αποχυμώνει καρότα, πορτοκάλια, λεμόνια, πατζάρια, σπανάκι, ό,τι θέλεις. Μπορείς να αποχυμώσεις. Και ουσιαστικά βγάζει το χυμό και σε μία άλλη κανάτα δίπλα βγάζει τη μάζα. Πάμε λίγο να το ανοίξουμε. Βλέπω μέσα ένα βουρτσάκι καθαρισμού. Χρήσιμο. Αυτό είναι όλα τυλιγμένα από ό,τι βλέπω. Αυτό είναι το στόμιο το οποίο ρίχνουμε τα φρούτα. Ωραία. Αυτό είναι ο θάλαμος μέσα. Από εδώ βγαίνει η μάζα, από εδώ βγαίνει ο χυμός. Και προφανώς αυτό κουμπώνει. Θα το δείξουμε μετά. Να το δούμε κιόλας κι εμείς, γιατί δεν ξέρω πώς κουμπώνει. Αυτό είναι το πιστόνι. Βαρύ, αρκετά βαρύ. Μεταλλικό εδώ από κάτω. Είναι βαρύ πολύ. Ας το και αυτό κάτω. Μετά εδώ έχουμε λογικά τις κανάτες. Από ό,τι βλέπω. Ναι. Είναι οι δύο κανάτες. Γράφουν και Kenwood πάνω. Η μία είναι για τη μάζα και η άλλη είναι για το χυμό. Αυτή είναι για τη μάζα και αυτή είναι για το χυμό που έχει τις ενδείξεις εδώ πέρα και το χερουλάκι. Και μπαίνουν και η μία μέσα στην άλλη. Ωραία. Και εδώ έχουμε τον αποχυμωτή. Το μοτέρ δηλαδή το αποχυμωτή. Α, κάτι ακόμα. Τι είναι αυτό? Α, αυτό είναι λογικά που αν χρειαστεί κάποιο φρούτο να το πιέσεις. Ωραία. Και για να δούμε και το μοτέρ. Και το μοτέρ είναι αυτό. Πίσω έχει ένα κουμπί με δύο ταχύτητες. Forward λογικά 0 και reverse όμπισθεν. Στην όμπισθεν δεν μένει. Το reset δεν ξέρω τι κάνει. Για να δούμε τώρα πώς το συναρμολογούμε. Το πιστόνι μπαίνει μέσα εδώ, στην τρύπα. Έχει λάστιχο και στεγανοποιεί. Και αυτό κάθεται. Εκεί. Ωραία. Και λογικά αυτό κουμπώνει, έχει κάτι βελάκια εδώ. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε τώρα. Εδώ, από ό,τι βλέπω. Και το κλειδώνεις αριστερά, δεξιά. Και τώρα έχει κλειδώσει, δεν βγαίνει. Ωραία. Και η κανάτα αυτή μπαίνει εδώ. Και αυτή μπαίνει εδώ. Και ο αποχυμωτής είναι έτοιμος. Ωραία, πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, τον έχω βάλει στην πρίζα και έχουμε κόψει μια μπανάνα για δοκιμή, λίγες φράουλες, δύο μήλα και καρότα. Τέσσερα καρότα. Και πάμε τώρα να δούμε, λοιπόν. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ανοίγουμε από πίσω και ξεκινάμε. Α, η φράουλα, ας πούμε, αυτή δεν χωράει. Θέλει μεγαλύτερη. Θέλει καλύτερο κόψιμο. Για να δούμε τα μήλα.
Μπανάνα. Εντάξει, δεν κάνει πολύ θόρυβο. Δεν κάνει θόρυβο. Στο καρότο θέλω να δω λίγο. Και θα κάνει. Τα μήλα βγάζουν και πολύ χυμό. Και από εδώ. Και να ρίξουμε καρότο να δούμε. Για να δούμε τα καρότα. Κάτσε να τελειώσει λίγο το μήλο. Ωραία, πάμε να δούμε τα καρότα τώρα. Είναι βαρύ, σκληρό φρούτο το καρότο. Λαχανικό. Ω, μια χαρά. Δεν κολλάει πουθενά στο καρότο. Είναι και μεγάλα αυτά τα καρότα, χοντρά. Έχει και όμπισθεν, έχει πίσω και μια ταχύτητα reverse όμπισθεν. Σε περίπτωση που κολλήσει το μοτέρ, το βάζεις λίγο στην όμπισθεν. Άμα θες να το έχεις κλειστό αυτό, να μην τρέχει. Και όταν θα γεμίσει ο χυμός, όταν θα γεμίσει με χυμό, το ανοίγεις. Τρέχει όλο μαζί. Αλλά καλύτερα ανοιχτό νομίζω. Να δούμε τώρα. Αυτό δεν χωράει. Να ρίξουμε λίγο μπανάνα ακόμα. Το μήλο βγάζει πολύ χυμό. Ωραία. Να το πιέσουμε και λίγο. Πόσο είναι αυτό τώρα, έχουμε βγάλει δύο ποτήρια. Με δύο μήλα, όχι πολύ μεγάλα, τέσσερα καρότα, μια μικρή μπανάνα, πολύ μικρή, και τρεις-τέσσερις φράουλες, βγάλαμε όλο αυτό το χυμό, 600 ml. Ωραία. Βγάζει λίγο ακόμα. Για να δοκιμάσουμε. Ωραία, και η όμπισθεν εδώ είναι. Για να ξεκολλήσει, άμα έχει κολλήσει τίποτα. Για να δούμε. Για να δούμε το χυμό, είμαι περίεργος να δοκιμάσω. Θα ανακατέψω λίγο πρώτα καλύτερα. Να τα ανακατέψω λίγο. Για να δούμε. Ω, ωραίος.
Ωραίο πράγμα. Δεν έχει σχέση με το σμούθι, καμία. Πολύ ωραίος. Το καρότο δεν περίμενα ότι βγάζει τέτοια γεύση. Καλά, το πιω όλο μόνος μου. Δεν συμφέρω. Πολύ καλός. Για να τα ανοίξω να δω τώρα τι παίζει πίσω, ασφάλεια. Και μετά το γυρνάς και το ξεκλειδώνεις. Να στείλω λίγο το κινητό για αρχή. Λοιπόν, το γυρνάς υποτίθεται από εδώ και το ξεκλειδώνεις. Αφού βγάλεις την ασφάλεια. Ωραία. Το ανοίγεις. Για να δούμε τώρα μέσα τι γίνεται. Το μοτέρ μένει έτσι, πεντακάθαρο και ουσιαστικά πας αυτό για πλύσιμο. Θα το ανοίξω εδώ. Λοιπόν, το έχουμε στον νεροχύτη. Απλά λογικά τραβάς το πιστόνι να βγει. Αυτά λέει ότι μπαίνουν κατά τη βρύση όλα κανονικά. Ένα ξεπλυματάκι αυτό και λίγο σαπούνισμα. Έχει και τη βούρτσα βέβαια. Ένα ξεπλυματάκι καλό αυτό. Έχει μια σίτα εδώ, η οποία με τη βούρτσα λογικά καθαρίζει. Αλλά άμα το καθαρίσεις κατευθείαν, από ό,τι βλέπω, δεν είναι και πολύ δύσκολο στον καθαρισμό. Λίγο ξέρει. Αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα το καθάρισμα. Ένα ξέπλυμα θέλει καλό και ένα γρήγορο σαπούνισμα, ας πούμε. Λοιπόν, με ένα ξέπλυμα απλό, γρήγορο, χωρίς να το τρίψω με το σφουγγάρι, απλά με τη βρύση, έχουν καθαρίσει τα πολλά. Εντάξει, θέλει σίγουρα λίγο με το σφουγγάρι ένα πέρασμα, για να μην μυρίζει κιόλας, να μην πιάσει βρωμιές και τέτοια. Μόνο εδώ έμεινε κάτω, μέσα λίγο, με ένα απλό ξέπλυμα. Έχει εδώ κάτω αυτή τη σιλικόνη, η οποία την ανοίγεις και μπορείς να το καθαρίσεις αυτό. Οπότε δεν είναι πολύ δύσκολο το πλύσιμο. Πάω να κάνω κι άλλο τώρα και να το βάλω σε ένα μπουκάλι να το έχω στο ψυγείο.